Καταρχήν, ήθελα να ξεκινήσω με αυτό που είπε η Υπουργό στην εισηγητική τη τοποθέτηση. Μάλλον σε μια παρέμβασή τη, ότι το ΚΚΕ δεν προσήλθε στην συζήτηση, στι συναντήσει που έκανε η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ε, με τα κόμματα. Ναι, δεν προσήλθαμε. Και ενημερώσαμε και του λόγου για του οποίου δεν προσήλθαμε σε αυτή τη συνάντηση. Σε έναν προσχηματικό επί τη ουσία διάλογο, όπω αποδεικνύεται και όπω θα αποδείξουμε ότι είναι προσχηματικό γιατί θέλαμε και με αυτόν τον τρόπο να προβάλλουμε ότι δεν υπάρχει κανένα σημείο επαφής και καμία δυνατότητα συζήτησης για τους όρους εφαρμογής, για τις δίθεν εγγυήσει, όπως ε, το λέτε και όπως το λένε διάφορα κόμματα που συμφωνούν επί της αρχής με το συγκεκριμένο μέτρο, ε, για ένα τέτοιο μέτρο. Εμείς ως ΚΚΕ απορρίπτουμε συλλήβδην το μέτρο της επιστολικής ψήφου ω μία αντιδραστική και επικίνδυνη, κατά τη γνώμη μα, τομή. Όπω επίση απορρίπτουμε τα προσχήματα και τα επιχειρήματα της κυβέρνηση. Μάλιστα, ορισμένα από αυτά, τα προσχήματα και τα επιχειρήματα της κυβέρνηση, αγγίζουν και τα όρια της φεδρότητα. με τα οποία προσπαθεί να μας πείσει ότι εδώ πέρα υπάρχει απλά και μόνο μία τεχνική διευκόλυνση. ενώ στην πραγματικότητα, με το μέτρο αυτό, αλλάζει όλη η φιλοσοφία και όλη η λογική της συμμετοχής του λαού στις εκλογές, δημιουργώντας ταυτόχρονα και πάρα πολλούς σοβαρούς κινδύνους για τη χειραγώγηση της ψήφου. Πέραν των όσων κινδύνων ήδη υπάρχουν, γιατί και οι σημερινές εκλογές έτσι όπως γίνονται έχουν κινδύνους, αυτοί σήμερα πολλαπλασιάζονται μέσα από τη διαδικασία και το μέτρο της επιστολικής ψήφου. Και πάμε να τα πάρουμε συγκεκριμένα. Ζήτημα πρώτον η επιστολική ψήφος δεν αφορά, όπως λέτε, μόνο μία τεχνική, προσέξτε τον όρο που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, μία τεχνική διευκόλυνση στους απόδημους ή σε κάποιες ειδικέ κατηγορίες εκλογένω, εκλογέων. Κατά τη γνώμη μας είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Κάτι πολύ ευρύτερο και πολύ βαθύτερο. Βεβαίως, σε ό,τι έχει να κάνει με τους απόδημους, έρχεται να συμπληρώσει το νόμο που ψηφίστηκε πέρσι το καλοκαίρι, που ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο αλλίωση του εκλογικού σώματος, χωρίς κανένα κριτήριο, συμπεριλαμβάνοντας στις διευκολύνσεις κόσμο ο οποίος δεν έχει κανέναν οικονομικό και κοινωνικό δεσμό με τη χώρα, δεν έχει γνώση της πολιτικής πραγματικότητας και των πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα και το πιο σημαντικό, δεν θα υφίσταται αυτός ο κόσμος, δεν θα υφίσταται... Αυτής, αυτή η εκλογή τι συνέπειε από την όποια πολιτική του επιλογή. Ο κύριο Γκιουλέκα πριν είπε ότι λέει δεν κατανοώ την προσέγγιση ορισμένων κομμάτων που ήθελαν να βάλουν κριτήρια. Δεν είναι προσέγγιση κομμάτων. Είναι η προσέγγιση μια διεθνού πρακτική, κύριε Γκιουλέκα, που υπάρχει. Πάρα πολλέ χώρε οι οποίε έχουν το ίδιο προφίλ αποδήμων με αυτό της Ελλάδας, δηλαδή συγκεκριμένο πληθυσμό εντός της χώρας και πολύ μεγάλο αριθμό αποδήμων, βάζουν συγκεκριμένα κριτήρια. Τα συζητάγαμε και τότε, θα τα ξαναπούμε για μια ακόμη φορά. Βάζουν ελάχιστο όριο παραμονής, βάζουν πιστοποίηση κοινωνικού ή οικονομικού ε, δεσμού, βάζουν μια σειρά κριτήρια. Όπως επίσης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει. Ε, πώς το λένε, έχει επιβεβαιώσει τα κριτήρια αυτά. Άρα λοιπόν δεν είναι προσέγγιση κομματική, είναι προσέγγιση στη βάση μιας διεθνούς πρακτικής και στη βάση μιας κοινής λογικής που πρέπει να υπάρχει. Δεύτερο ζήτημα. Τώρα τι έρχεστε να κάνετε. Έρχεστε να επεκτείνετε το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τους απόδημους προσθέτοντας και την επιστολική ψήφο με αποτέλεσμα να μην έχουν καν την υποχρέωση, να μην έχουν καν την υποχρέωση, έστω και ως, ως δείγμα ενδιαφέροντος, να προσέλθουν σε ένα εκλογικό τμήμα, αυτοπροσώπως, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα. Παρά μόνο να ταχυδρομήσουν ένα φάκελο, να συμπληρώσουν ένα ψηφοδέλτιο από το σπίτι τους ή να ταχυδρομήσουν ένα φάκελο. Ή ενδεχομένως να το ταχυδρομούν ή να το συμπληρώνουν και άλλοι εξ τους. Γιατί μη μου πείτε ότι είναι εκτός πραγματικότητας μία κατάσταση όταν κάποιος ή κάποια δεν έχει γνώση για την πολιτική κατάσταση σε μία χώρα όταν δεν κρίνεται η ζωή του, το μέλλον του από τις πολιτικές εξελίξεις σε αυτή τη χώρα να μην επηρεάζεται ή να μην είναι βάλωτος έστω σε πιέσεις ένθεν κακήθεν που μπορεί, που μπορεί να ασκηθούν. Και μάλιστα σε ό,τι έχει να κάνει με τους, με τους απόδημους, με την ψήφο των εκλογιών του εξωτερικού, κάνετε και κάτι ακόμη πρωτοφανέ. Καθιερώνετε την υποχρεωτικότητα της επιστολικής ψήφου. Όχι ως επιλογή, όπως κάνετε για το εσωτερικό, άρα υποχρεωτικά όποιος συμμετέχει από τους απόδημους στην εκλογική διαδικασία, δεν έχει τη δυνατότητα να πάει αυτοπροσώπως σε εκλογικό τμήμα να μπει στο παραβάν, να γίνει ταυτοπροσωπία και να ρίξει το φάκελο, αλλά θα πρέπει υποχρεωτικά να συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία μέσω της επιστολική ψήφου. Άρα λοιπόν εδώ τι υπάρχουν, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Άλλη διαδικασία και άλλη μορφή συμμετοχής για τους εκλογείς του εσωτερικού και άλλη διαδικασία όσον αφορά τους εκλογείς του εξωτερικού. Αυτό κάνετε. Αυτό κάνετε και θα πρέπει να το δικαιολογήσετε αυτό που κάνετε. Και φυσικά, όχι με όρους οικονομοτεχνικούς, οικονομο ότι δηλαδή δεν μπορούμε να πληρώνουμε ή ξέρω εγώ, δεν μπορούμε να στέλνουμε, αλλά με όρους πολιτικούς. Γιατί με αυτούς τους όρους γίνεται η νομοθέτηση. Τρίτο ζήτημα. Από την πρώτη στιγμή που άνοιξε το ζήτημα αυτό της επιστολικής ψήφου, θυμίζω ότι το 2019 στη διακομματική επιτροπή που είχε συσταθεί τότε στο Υπουργείο Εσωτερικών έγινε ελάχιστη έω καθόλου συζήτηση για το ζήτημα τη επιστολική ψήφου. Γιατί σχεδόν όλα τα κόμματα πλην τη Νέα Δημοκρατία ήταν αρνητικά και ουσιαστικά η όλη συζήτηση αφορούσε το ζήτημα των κριτηρίων. Το 2021 επίση με την νομοθετική πρωτοβουλία τότε του κυρίου Βορύδη επίση δεν έγινε συζήτηση για την επιστολική ψήφο όπω δεν έγινε και το 23. Άρα εδώ μιλάμε για μια ουσιαστικά καινούρια συζήτηση. Καινούρια συζήτηση η οποία θέτει νέα δεδομένα όσον αφορά τους όρους διενέργειας των, ε, των εκλογών. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν εμείς επισημάναμε ως κόμμα στηριζόμενοι και στην διεθνή εμπειρία και στη διεθνή πρακτική και όχι απλά και μόνο σε ορισμένες ικασίες και προβλέψεις δικές μας... τους κινδύνους που υπάρχουν για τη μυστικότητα της ψήφου... και για την προστασία του αδιάβλητου της όλης διαδικασίας. Πού εντοπίζουμε αυτούς τους κινδύνους. Και εδώ έχει μία αξία, γιατί από ό,τι είδα και τις ε, τοποθετήσεις των άλλων κομμάτων... είμαστε οι μόνοι που θέτουμε αυτό το ζήτημα. Εμείς εντοπίζουμε αυτούς τους κινδύνους όχι μόνο στα τεχνικά ζητήματα υλοποίηση του μέτρου. Δηλαδή, παραλαβή και αποστολή φακέλων, μεταφορά ψηφοδελτίων, εμπλοκή ιδιωτικών εταιριών στην όλη διαδικασία της παραλαβής της αποστολής και πάει λέγοντας, αποφυγή διπλοψηφιών που ενδεχομένως μπορεί να υπάρχουν και εκεί υπάρχουν ζητήματα προφανώς, όμως εμείς εντοπίζουμε τους κινδύνους σε κάτι πάρα πολύ πιο σημαντικό και πιο στοιχειώδες. Ποιο είναι αυτό? ότι σε μια εκλογική διαδικασία που υπάρχουν ούτω ή άλλω πιέσει, εκβιασμοί, απόπειρε εξαγορά ψήφου, χειραγώγηση ψήφου, πέρα από την ιδεολογική και πολιτική χειραγώγηση που υπάρχει, και είναι φαινόμενα όλα αυτά που απορρέουν από την ουσιαστική ανισοτιμία τη ψήφου, από την κυριαρχία του κεφαλαίου, από τι εκμεταλλευτικέ κοινωνικέ σχέσει. Σε όλο αυτό λοιπόν το περιβάλλον, εσεί ανοίγετε τον ασκό του αιώλου, αυτέ οι πιέσει να ασκούνται πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο αποτελεσματικά. Όλε αυτέ οι πιέσει που υπάρχουν, οι οποίοι μπορεί να είναι από την οικογένεια, λέω το πιο απλό παράδειγμα, μέχρι κυρίω τον χώρο δουλειά. Που έρχεται το αφεντικό και καθοδηγεί και επιβάλλει στου εργαζόμενου τι πολιτική εκλογική συμπεριφορά θα πρέπει να έχουν. Είναι παράλογο αυτό που λέμε. Δεν συμβαίνει. Μα μόλις πριν στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές είδαμε υποψήφιο υπουργό της κυβέρνησης και υποψήφιο βουλευτή να κάνει επίσκεψη σε χώρο εργασίας μαζί με το αφεντικό τον διευθύνοντα σύμβουλο, δεν ξέρω τι ήταν εκεί της εταιρείας, και να τους λένε μαζί, το, δάχτυλο, για το τι πρέπει να ψηφίσουν στις εκλογές. Και αυτό έγινε σε δημόσια θέα. Προσέχτε, αυτό έγινε μπροστά στις κάμερες. Σκεφτείτε τι γίνεται πίσω από τις κάμερες ή τι γίνεται έξω από τη δημόσια, ε, έξω από τη δημόσια θέα. Σήμερα όμως, με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, υπάρχει δυνατότητα ο εκλογέας να απορρίψει τέτοιου είδους πιέσεις και εκβιασμού. Γιατί, Γιατί υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία, υπάρχει ταυτοπροσωπία και τουλάχιστον, τουλάχιστον μέσα στον παραβάν και μπροστά από την κάλπη είσαι μόνο σου. Είσαι εσύ και η συνείδησή σου. Και μπορεί να αποκρούσει και μπορεί να απορρίψει και εκβιασμού και πιέσει που μπορεί να υπάρχουν. Με την επιστολική ψήφο αυτό χάνεται. Αυτό διαγράφεται, αυτό τελειώνει. Κανείς δεν θα μπορεί να γνωρίζει πώς, με ποιους μαζί με ποιου μαζί και κάτω από ποιε συνθήκε ένα ψηφοφόρο συμπληρώνει το ψηφοδέλτιο και στέλνει το φακελάκι. Και όσου είναι σε μειονεκτική θέση, εσεί του καθιστάτε ακόμη πιο μεγάλο, ακόμη πιο ευάλωτου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό είναι ο πολύ μεγάλο κίνδυνο που φέρνει το μέτρο τη επιστολική ψήφου. Και ξαναλέω, γιατί άκουσα ορισμένα κόμματα πριν. Το Πασόκ, το ΣΥΡΙΖΑ, η Πλεύση Ελευθερία είπε εξ αρχή ότι το στηρίζει, να βάζουν ορισμένα ζητήματα διαδικαστικά όσον αφορά τι εγγύσει. Στο ζήτημα όμω αυτό, ότι ο άλλο όταν δεν είναι μόνο του στην κάλπη και στο παραβάν, δεν μπορεί να υπάρχει καμία απολύτω εγγύηση. Καμία απολύτω εγγύηση. Λοιπόν, αυτή είναι η κίνδυνη που επισημαίνει το ΚΚΕ. Είναι πραγματική, ναι ή όχι. Είναι πραγματική, ναι ή όχι. Εμεί λέμε είναι πραγματική. Σα έφερα πριν το παράδειγμα με το αφεντικό και με τον υποψήφιο βουλευτή. Στι τελευταίε εκλογέ, δεν θυμάμαι σε, ποιο ακριβώς, σε, ποιο ακριβ, σε ποια ακριβώ εκλογική περιφέρεια, είχαμε σύλληψη υποψήφιου βουλευτή με έναν μηχανισμό ολόκληρο που είχε μαζέψει ταυτότητε και μοίραζε ταυτότητε μαζί με χρήματα. Να λοιπόν, πού είναι η κίνδυνη. Και ξαναλέω ότι αυτά είναι μόνο αυτά που μαθαίνουμε, όχι αυτά τα οποία ε, αγνοούμε. Δεύτερο ζήτημα. Υπάρχει διεθνή εμπειρία, η διεθνή πρακτική. Σε πάρα πολλέ χώρε, δεν έχω το χρόνο τώρα θα το αναφέρω αναλυτικά στη συζήτηση επί των άρθρων, υπάρχουν συγκεκριμένε καταγγελίε και υποθέσει που οδηγήθηκαν και στα δικαστήρια. Στη Γερμανία, η. Πώ τη λένε, η η υπόθεση με την εκλογική απάτη του Στένταλ στην Ιταλία, στι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική. Σε μία σειρά χώρε οι οποίε καταγράφηκαν συγκεκριμένα, ε, συγκεκριμένα περιστατικά απάτη νοθεία μέσα από τη διαδικασία τη επιστολική ε, ψήφου. Οι βέλτιστε πρακτικέ που λέτε, που λέει η κυβέρνηση, που λέει η κυρία Υπουργό. Μάλιστα, μου έκανε εντύπωση, κυρία Υπουργέ, ξέρω ότι δεν σα ενδιαφέρει, Προφανώ δεν έχετε παρακολουθήσει τίποτα από αυτά που έχω πει, τίποτα απολύτω, αλλά δεν τα λέμε και για εσά, γιατί ξέρω ότι είναι ισότα μία κόντων. Τα λέμε για τον κόσμο που παρακολουθεί. Λοιπόν, ανέφερε η κυρία Υπουργό το εξή. Λέει, ακολουθούμε τι βέλτιστε πρακτικέ για, διασφαλί... για να υπάρχει μεγαλύτερη εγκυρότητα. Τι πάει να πει μεγαλύτερη εγκυρότητα, Τι πάει να πει μεγαλύτερη εγκυρότητα. Η εγκυρότητα δεν είναι μεγάλη, μικρή και μεγαλύτερη. Η εγκυρότητα ή υπάρχει ή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ο λίγο έγκυο στην εγκυρότητα τη εκλογική διαδικασία. Και μόνο το γεγονό ότι χρησιμοποιείται μια τέτοια φρασιολογία δίθεν εγκυρότητα τη ψήφου δείχνει του μεγάλου κινδύνου που υπάρχουν. Και από κάτι ακόμη. Ποιο ο λόγο, αφού είναι όλα διασφαλισμένα, όλα μπορούν να πάνε ρολόι, να μην υπάρχει κανένα κίνδυνο όσον αφορά την ασφάλεια τη ψήφου. Ποιο ο λόγο να θεσμοθετείτε στην όλη διαδικασία υπεύθυνη δήλωση του ψηφοφόρου, δήλωση του ψηφοφόρου ότι ο ίδιος αυτοπροσώπος συμπλήρωσε το φάκελο και έκανε την αποστολή. Ποιο ο λόγο. Ο λόγο που βάζετε αυτή την υπεύθυνη δήλωση, η οποία αν αποκαλυφθεί θα είναι φυσικά κατόπιν εορτή, κατόπιν εορτή, ο λόγο που βάζετε την υπεύθυνη δήλωση είναι γιατί κι εσεί οι ίδιοι αποδέχεστε τον κίνδυνο, η συμπλήρωση του ψηφοδελτίου και η αποστολή του φακέλου να γίνει από άλλο πρόσωπο. Και όχι από τον ίδιο τον εκλογέα. Γι' αυτό βάζετε την υπεύθυνη δήλωση. Γιατί αν όλα ήταν καλά, δεν θα χρειαζόταν η υπεύθυνη δήλωση. Να λοιπόν, πώ κι εσεί, με, με τα επιχειρήματά σα και με τι ρυθμίσει σα, στην ουσία αναγνωρίζετε την ύπαρξη αυτών των κινδύνων. Τρίτο ζήτημα. Και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, για την επί τη αρχή συζήτηση. Επίση πολύ σημαντικό είναι ότι η επιστολική ψήφος ουσιαστικά αλλάζει τη στάση απέναντι στην εκλογική διαδικασία. Στην ουσία καθιερώνει, υποβιβάζει τη συμμετοχή του λαού στην εκλογική διαδικασία στο επίπεδο του κάθομαι στον καναπέ και στέλνω ένα φάκελο. Διαμορφώνει δηλαδή μια πολύ πιο παθητική στάση απέναντι στις εκλογές μακριά από την όποια πολιτική ζήμωση και την όποια πολιτική αντιπαράθεση. Γιατί? Γιατί δεν θέλετε την ενεργητική συμμετοχή και παρέμβαση του λαού. Είτε αυτό αφορά τις εκλογές, είτε πολύ περισσότερο αφορά τη συμμετοχή στα σωματεία, στην ταξική πάλι και ούτω καθεκτής. Θέλετε ένα λαό να κάθεται στον καναπέ ή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και να ταχυδρομεί φακέλους και να πατάει πλήκτρα. Αυτή είναι η δικιά σας αντίληψη όσον αφορά την εκλογική διαδικασία. Είναι η ίδια ακριβώς λογική που προσπαθήσατε, να, που προσπαθήσατε να επιβάλλετε με τον νόμο Χατζηδάκη όσον αφορά την, την, λειτουργία των σωματείων, με τις ηλεκτρονικές συνελεύσεις και τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, είναι η ίδια η λογική των ηλεκτρονικών κομμάτων και των κομμάτων που αντί για μέλη θα έχουν followers, είναι η ίδια η λογική του δίνω ένα δίευρο και ψηφίζω για αρχηγό, είναι η ίδια ακριβώς η λογική που διαπερνάει όλα αυτά. Και τώρα συμπληρώνεται το όλο puzzle συμπληρώνεται η εικόνα με την προσπάθεια απαξίωση, απαξένωσης του λαού και από την ίδια την εκλογική διαδικασία μέσω της επιστολικής ψήφου για αρχή. Γιατί η συνέχεια θα είναι ηλεκτρονική ψήφος, έτσι, με μαθηματική ακρίβεια εκεί οδηγούμαστε. Είναι προφανές λοιπόν κύριε Πρόεδρε ότι εμείς ως ΚΚΕ όχι απλά είμαστε αντίθετοι στο συγκεκριμένο μέτρο, αλλά απέναντι κάθετα απέναντι στη λογική και τους κινδύνους που αυτό φέρνει. Απορρίπτουμε τα προσχήματα της κυβέρνησης, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέτε ότι θα καταπολεμηθεί η αποχή μέσα από αυτό το μέτρο. Υπάρχουν έρευνες και υπάρχουν μελέτες πανεπιστημίων ότι η επιστολική ψήφο δεν βοηθάει στην καταπολέμηση της αποχής, γιατί πολύ απλά η αποχή έχει κοινωνικά και πολιτικά αίτια και δεν είναι ζήτημα εφαρμογή ενό τεχνικού μέτρου. Δεν είναι τέτοιο ζήτημα. Όπω επίση απορρίπτουμε πέρα από ορισμένε εξαιρετικέ περιπτώσει το ζήτημα, το πρόσχημα μάλλον, τη διευκόλυνση σε συγκεκριμένε κατηγορίε ιδιαίτερα εργαζομένων. Δύο φορέ καταθέσαμε τροπολογία στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο που θα μπορούσε να λυθεί μέσα από ειδικού εκλογικού καταλόγου το ζήτημα τη συμμετοχή στι εκλογές για τους υποχιακά εργαζόμενου. Και το απορρίψατε. Τώρα το επικαλείστε για να, ε, το επικαλείστε για να φέρετε την επιστολική ψήφο. Εμείς, σε ό,τι μας αφορά, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και αυτές τις λίγες μέρες εδώ στη συζήτηση στη Βουλή, αλλά πολύ περισσότερο έξω στο λαό για να τον ενημερώσουμε για τους κινδύνους που φέρνει αυτό το μέτρο. Και όλα θα φανούνε. Όλα θα φανούνε στην ώρα τους. Και θα είστε υπόλογοι ως κυβέρνηση αλλά και προσωπικά ως ηγεσία του Υπουργείου για ό,τι παρατράγουδα και ό,τι φαινόμενα προκύψουν στο μέλλον από αυτό το μέτρο που προσπαθείτε να εισάγετε.